Γεια σας. Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, αυξάνεται έτσι μια συζήτηση για τη χαμένη ψήφο. Τι είναι σίγουρα χαμένο? Είναι να μην πάμε να ψηφίσουμε. Έχουμε δικαίωμα ψήφου και το πετάμε στο καλάθι των αχρήστων. Χαμένη ψήφος είναι και το λευκό, διότι τα δύο κόμματα εξουσίες ψήφισαν νόμο που όρισε ότι ο λευκή ψήφος είναι ισοδύναμη με την άκυρη, σαν να μην έγινε ποτέ. Αυτές λοιπόν οι δύο πράξεις, το να μην ψηφίσω ή να ψηφίσω λευκό, είναι σαφέστατα χαμένη ψήφος. Μην το κάνετε. Έχουμε το δικαίωμα κάθε 4 χρόνια να διαλέγουμε τους ανθρώπους που μας αντιπροσωπεύουν και αυτούς που θα μας κυβερνήσουν. Δεν έχει νόημα να το σπαταλάμε, ούτε να αφήνουμε αυτό το δικαίωμα σε τρίτους. Διότι μετά τις συνέπειες τις υφιστάμεθα εμείς. Γι' αυτό σε όλες μου τις εμφανίσεις σας προτρέπω να έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Μην ακούτε τι σας λένε. Διαλέξτε εσείς το σωστό και κάντε το στη συνέχεια. Ψηφίστε σοβαρά. Υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία χαμένης ψήφου. Λένε, μα αν ψηφίσετε τη δράση και τη φιλελεύθερη συμμαχία, η ψήφο σας πάει χαμένη. Είναι έτσι? Καταρχήν, ποιος κυκλοφορεί αυτή τη φήμη? Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Ακούσατε ποτέ κανέναν φίλο του ΚΚΕ ή της Δημοκρατικής Αριστεράς είτε των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να σας πούν ότι η ψήφο στη δράση είναι χαμένη? Ποτέ δεν θα το πούν αυτό. Οι μόνοι που το λένε είναι από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί? Διότι έχουν την ψευδαίσθηση ή την εντύπωση ότι αν δεν ψηφίσετε τη δράση, θα πάρουν αυτή τη ψήφο σας. Είναι έτσι? Θα ήσασταν διατεθειμένοι να ψηφίσετε κάτι το οποίο τελικά δεν πιστεύετε? Ή να το πω κι αλλιώς, θα ψηφίζετε κάτι μολονότι είστε σίγουροι και προεξοφλείτε ότι θα σας απογοητεύσει? Τι νόημα έχει αυτό? Ακόμα κι αν η δράση δεν μπει στη Βουλή, ελπίζω ότι θα μπει, αλλά πες του ότι δεν θα μπει. Τι θα ωφεληθούν τα δύο κόμματα? Θα πάρουν ένα βουλευτή παραπάνω? Αυτό θα είναι όλο. Μισό τα 100 πες του ότι μας λείπει. Το μισό της 100 να βγάλει για το ΠΑΣΟΚ ένα βουλευτή και τη Νέα Δημοκρατία ένα βουλευτή. Άντε δύο. Αυτό είναι το όφελος. Η ζημιά όμως θα είναι ότι δεν θα μπουν 8 άνθρωποι της δράσης στη Βουλή που θα αλλάξουν τελείως τη μορφή της Βουλής. Διότι θα είναι 8 άνθρωποι πολύ σοβαροί που προέρχονται από τον ιδιωτικό χώρο, έχουν δουλέψει στη ζωή τους και είναι έτοιμοι να προσφέρουν υπηρεσίες. Γι' αυτό συμμετέχουν στις εκλογές. Χαμένη λοιπόν ψήφος κατά τη δική μου γνώμη. Θα μου πεις, το λέω διότι με συμφέρει. Ναι, με συμφέρει. Χαμένη ψήφος είναι το να μην ψηφίσεις αυτό που πιστεύεις. Χαμένη ψήφος είναι να μην ψηφίσεις τη δράση. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μας έλεγε στη Νέα Δημοκρατία ότι όταν συμμετέχετε στις εκλογές διεκδικώντας την ψήφο κάποιου, θα το κάνετε επικαλούμενοι το έργο σας. Και το έλεγε με πάθος ο Καραμανλής, διότι διέθετε έργο. Μας έλεγε λοιπόν πάντοτε, θα διεκδικήσετε την ψήφο του λαού στο όνομα του έργου σας. Πρέπει να σας πω λοιπόν το εξής. Καλό είναι να συγκρίνετε τα έργα των αρχηγών που σας ζητούν την ψήφο σας. Δεν μιλώ για τα έργα των αρχηγών της αριστεράς, διότι μέχρι τώρα ποτέ δεν κυβέρνησαν και συνεπώς δεν έχουν έργο. Αλλά θέλω να ζητήσετε το έργο του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του αρχηγού της Δημοκρατικής Συμμαχίας, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, της Χρυσής Αυγής και να το παραβάλλετε. Πάλι σας λέω, κάντε αυτό που λέει η καρδιά σας, αυτό που ξέρετε ότι είναι σωστό. Και αν κάνετε το σωστό, αυτό που πιστεύετε, όλα θα πάνε καλά.